Γεια σας παιδιά, AXLG Greek εδώ και σήμερα σας φέρνω ένα Blitz gameplay στο Call of Duty Ghosts και θα προσέξετε ότι θα χάσω στο Blitz αυτό εδώ. Βέβαια αυτό εδώ που κερδίζω είναι ότι παίρνω το μεγαλύτερο σκορ από όλους. Δηλαδή πέρα από τη δικιά μου ομάδα παίρνω και το μεγαλύτερο σκορ και από την αντίπαλη ομάδα. Αυτό εδώ πιστεύω πως είναι ένα καλό σημάδι στο πως πρέπει να παίζετε το Blitz και πως το παίζω εγώ. Πιστεύω πως κάνω το σωστό βήμα, αν και βέβαια τα teammates δεν ξέρουν να παίζουν σωστά. Βέβαια πιστεύω δεν τους ενδιαφέρει κιόλας πολύ όσο εμένα τουλάχιστον. Και σήμερα σε αυτό το commentary παιδιά θέλω να μιλήσω για το competitive Call of Duty και για ποιο λόγο δεν παίζεται, ας το πούμε, σωστά ή πολύ απλά δεν μπορείς να το βρεις ίσως για συγκεκριμένα άτομα. Ας πάρουμε για παράδειγμα εμένα. Έχω μια ομάδα την AXLG η οποία έρχεται από το Xbox Live και στο Xbox Live είχαμε ομάδα και θα μπορούσαμε να παίξουμε αυτή τη στιγμή άμα ήμουνα στο Xbox, αλλά το έχω αφήσει το Xbox και είμαι σε PlayStation 4. Πιστεύω πως θα μπορούσα να δημιουργήσω πιο εύκολα μια ομάδα από ό,τι στο PlayStation. Και αυτό εδώ είναι διότι δεν γνωρίζω κανέναν στο PlayStation από ό,τι γνωρίζω στο Xbox 360. Στο Xbox 360 είχα, εκεί πέρα ήταν κιόλας που έρχεσαι κλάνη και εκεί πέρα ήταν που είχα γνωρίσει τα περισσότερα άτομα online στη ζωή μου. Οπότε θα μου ήταν πιο εύκολο να επικοινωνήσω μαζί τους, διότι έχω επικοινωνήσει περισσότερα χρόνια από ό,τι θα έχω επικοινωνήσει με κάποιον που θα έχω γνωρίσει στο PlayStation 4. Και έτσι θα έχουμε φτιάξει μια ομάδα. Αλλά το κακό πράγμα στο PlayStation 4 είναι ότι επειδή δεν γνωρίζω κανέναν αυτή τη στιγμή και είναι πολύ λίγα τα άτομα στην Ελλάδα που έχουν PlayStation 4, οι περισσότεροι έχουν PlayStation 3 και δηλαδή previous gen consoles, αλλά προσπαθώ τέλος πάντων όσο το δυνατόν να παίξω εγώ καλύτερα, έτσι ώστε να προπονώ, ας το πούμε, εν μέρη τον εαυτό μου. Και θα μπορούσατε να πείτε, hey Greek Dude, άμα θες να προπονείς τον εαυτό σου πάνε παίξε eSports, δηλαδή clan vs clan που έχει εκεί πέρα μέσα όλα τα game modes που θες να πάρεις για να παίξεις eSports και competitive Call of Duty και όλα τα σχετικά, να μην έχει ID, να έχει τα restrictions και όλα τα σχετικά. Θα σου πω ναι, αξίζει, είναι καλό, το έχω προσπαθήσει, αλλά έχω να σου πω κάτι, δεν γίνεται να παιχτεί με 2 άτομα versus 4 άτομα. Δηλαδή όσες φορές έχω δημιουργήσει ομάδα για να πάω, η οποία ομάδα μου δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 2 άτομα, έστω 3 τουλάχιστον, πάντα χάνουμε. Και ο λόγος ποιος είναι, ότι η αντίπαλη ομάδα είναι full clan. Και όταν λέω full clan εννοώ clan, κλανιάριδες δηλαδή, τέλος πάντων. Ενώ εμείς είμαστε 2 με 3 άτομα. 3 άτομα ήταν μόνο μια φορά, οπότε είναι, ας το πούμε, εξαίρεση. Οπότε ας πούμε ότι έχω 2 άτομα, εγώ και ο AXLG Warlord. Και τι γίνεται τώρα, εμείς οι δύο να παίζουμε, να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και απ' την άλλη να βλέπεις τους αντιπάλους να παίζουν μέτρια και πολύ, πολύ χάλια. Αλλά αυτό που πετυχαίνουν είναι το teamwork και αυτό το πράγμα είναι το οποίο εγώ και ο Warlord το έχουμε. Η βλακεία βέβαια με εμένα και το Warlord είναι η εξής, ότι δεν έχουμε άλλα 2 άτομα για να συνεργαστούμε. Αν είχαμε τουλάχιστον άλλα 2 ακόμα άτομα να πάμε εκεί πέρα έξω και να παίξουμε clan versus clan, πραγματικά πιστεύω πως θα πετυχαίναμε το σκοπό μας. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο, θέλει λίγο προπόνηση, θέλει λίγο αφοσίωση, θέλει λίγο συγκέντρωση και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Αλλά για να γίνει αυτό εδώ πρέπει να γνωρίσω άτομα στο PlayStation 4. Και θα σας πω εδώ πέρα τι γίνεται τώρα. Τις προάλλες έπαιζα ένα match Team Deathmatch γιατί ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος παίζει Team Deathmatch και λέω λογικά θα βρω έναν Έλληνα. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το ότι το όνομα μου έχει το Greek Dude μέσα, ας εξαιρέσουμε το AXLG και το Dude, έχει και ένα Greek μέσα, κανένας δεν το πήρε χαμπάρι. Και παίζουμε σε ένα lobby λοιπόν με κάτι Έλληνες. Εγώ είχα βάλει μικρόφωνο, το είχα κάνει mute βέβαια, δεν είχα καμιά όρεξη να τους μιλήσω. Ήταν απλώς κάτι. Δεν θέλω να τους βρίσω πραγματικά, αλλά. Θυμάμαι παίζαμε Team Deathmatch και είχα πάρει πάλι το μεγαλύτερο σκορ, περισσότερο και από τον top από αυτούς εδώ πέρα, από τη δικιά τους την ομάδα τέλος πάντων των Έλληνων. Και ξέρω εγώ, αφού τελειώνει το match, λέω, ξέρεις τι, όχι, δεν θα φύγω, θα κάτσω εδώ πέρα να δούμε πόσο θα συνεχίσουν αυτοί εδώ να κάθονται. Εγώ έχω μια λογική, παιδιά, όταν παίζω Call of Duty. Δεν μ' αρέσει να κάνω πουστιές. Τις πουστιές έχω σταματήσει από το MW2 και μετά είχα σταματήσει τις πουστιές. Λίγο στο MW3 με το camping, αλλά από εκεί και στο εξής είχα γίνει. Πήγαινα προς το full competitive και τώρα είμαι, ας το πούμε, στο peak του competitive gameplay που μπορώ να φτάσω. Αλλά τι θέλω να πω, εμένα δεν μου αρέσει να παίζω πια με πουστιές στο Call of Duty τουλάχιστον.
Και τι κάνω, κάθομαι στο match και έχω την εξής λογική. Α, δεν παίζω με αντίπαλη ομάδα που έχουν, πώς το λένε, teamwork, ενώ εγώ έχω full ομάδα, φεύγω, πάω να βρω κάτι καλύτερο. Βαριέμαι, για ποιο λόγο να κάτσω. Να παίρνεις νίκη, 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 είναι βαρετό μετά από μια στιγμή και μετά. Θες ένα challenge, θες κάτι το οποίο να σε τραβάει το ενδιαφέρον, θες κάτι το οποίο να λες, wow, πρέπει να προσπαθήσω για να το καταφέρω αυτό το αλλιώς. Χάνεις το ενδιαφέρον και έτσι ξενερώνεις από το game και έτσι το παιχνίδι αρχίζει και αλλοιώνεται. Και εγώ δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο στο Call of Duty. Το Call of Duty θέλω να το έχω πάντα, ας το πούμε, σε ένα σημείο που να λέω πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος από μένα και πάντα θα υπάρχει κάποιος ακόμα καλύτερος από αυτόν. Και σε εκείνη τη θέση θέλω να βρίσκομαι εγώ. Οπότε για να γίνει αυτό το πράγμα, προσπαθώ δίνω τον καλύτερο με αυτό για να φτάσω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια, όταν ερχόμαστε αντίπαλοι με μια τέτοια ομάδα που εγώ δεν θα ήθελα να το αναφέρω αυτό εδώ, αλλά τους ονομάζω πούστιδες, για ποιο όμως, για ποιο λόγο όμως. Λοιπόν, αυτή η ομάδα τι έκανε, ήταν εξάδα από Έλληνες. Μέσα πρέπει να ήταν 2 δεκάχρονα και άλλοι να ήταν 27χρονοι, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Και τι θέλω να πω, αυτό εδώ δεν πάει στον κάθε Έλληνα βέβαια, πάει σε κάποιους συγκεκριμένους όπου το κάνουν αυτό εδώ. Και όσοι εκεί πέρα έξω ακούτε αυτό το commentary, καλό είναι να το αλλάξετε αυτό εδώ κατά τη δικιά μου άποψη. Βέβαια σκεφτείτε το κι εσείς οι ίδιοι. Τι κάνουν λοιπόν, παίζανε team deathmatch και εγώ ήμουν αντίπαλος με αυτούς. Παίζανε να ήμουν 4 άτομα εμείς μαζί με εμένα 4, ήμουν μόνος Έλληνας από την αντίπαλη ομάδα και φτάνε full Έλληνες εξάδα. Και λέω, μάλιστα, ωραία, θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Δεν θα κάνω camping, θα πάρω το M-Tar μου και θα τρέξω σαν τον ηλίθιο μέσα στο map να πάρω τα περισσότερα kill. Είχα πάρει τα περισσότερα kill, καμιά 30 kill. Ήταν η ομάδα μου να έχει 8 kill και 10 κάτι death, ξέρω εγώ, ο καθένας και λιγότερο από αυτό εδώ πέρα από κάτω. Ενώ η αντίπαλη ομάδα να έχει 10 και κάτι, ο καθένας τουλάχιστον. Και εμένα αυτό εδώ που με ενευρίασε περισσότερο ήταν όπου όχι τα teammates μου που δεν προσπάθησαν, μπορεί όντως να προσπαθούσαν και να μην τα κατάφερναν. Η προσπάθεια μετράει βέβαια στο Call of Duty. Κάποιος με μίλησε από την, από την αντιπαλή, από τη δικιά μου ομάδα και μου είπε: You are trying so hard to beat those guys. I'm trying to help you right there, but I can't do that. So I'm gonna leave the match. Και πραγματικά αυτόν τον τυπά, αυτόν τον τυπά τον αγάπησα τόσο πολύ και έχω σε Call of Duty να ζήσω μια τέτοια εμπειρία από τότε που έπαιζα Call of Duty World at War. Και πραγματικά props σε αυτόν τον τυπά. Πραγματικά τον αγάπησα και είναι σπάνιες αυτές οι φορές που θα βρει κάποιος έναν τέτοιον παίχτη στο Call of Duty. Προχωράω παρακάτω. Τελειώνει το match, χάνουμε δυστυχώς και έχουμε ως εξής. Έχουμε την αντίπαλη ομάδα να βρίζει εμάς στα ελληνικά. Εμένα δεν το είχαν πάρει χαμπάρι, διότι πολύ απλά δεν τους ενδιαφέρει τα ονόματα που υπάρχουν στην αντίπαλη ομάδα. Άμα έστω και χαραμούσαν λίγο χρόνο από τη ζωή τους να κάτσουν να διαβάσουν το gamer tag μου ή το PlayStation account μου ή όπως και να λέγεται τέλος πάντων εκεί πέρα και να διάβαζαν αυτό το Greek, πιστεύω ότι ίσως θα σταματούσαν και θα με έλεγαν: Α, για έλα και εσύ μαζί μας, ξέρω εγώ, να πάμε για κάνα μάτσα. Εγώ το ήθελα πάρα πολύ αυτό εδώ. Αλλά από ό,τι είδα, με κάλεσαν πριν λίγο, αλλά δεν αποδέχτηκα τα αιτήματά τους, διότι θα σας πω για αυτόν τον λόγο λοιπόν. Άρχισαν και μας έβριζαν. Μας έλεγαν καθυστερημένους. Μας έλεγαν. Συγγνώμη, δεν θέλω να εκφραστώ πιο πολύ σε αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Μας έβριζαν τέλος πάντων. Πολλές και διάφορες βρισκές. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Εμένα προσωπικά αυτό εδώ πέρα δεν με ενθουσίασε, αλλά ούτε και με στεναχώρησε. Διότι πολύ απλά το έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές στο Call of Duty. Αλλά θύμωσα μόνο και μόνο επειδή δεν σεβάστηκαν τον αντίπαλό τους. Εν τω μεταξύ, να είχα εγώ το περισσότερο σκορ από αυτούς και να με έλεγαν εμένα μαζί με τους άλλους καθυστερημένο. Μόνο και μόνο αυτό εδώ πέρα βλέπεις ότι δεν σεβάζονται. Εγώ πάντα από τη στιγμή όπου τελείωσε το MW3 και μετά, σεβόμουν όποιον Call of Duty player μου μιλούσε σωστά. Και αυτοί εδώ δεν με σεβάστηκαν και εγώ δεν τους σεβάστηκα. Γι' αυτό και δεν έκανα join στην ομάδα τους. Μου στέλνανε μετά κάτι messages. Δεν θέλω να δείξω τα gamer tag τους, παιδιά, όπως και να λέγονται τέλος πάντων. Αλλά δεν αποδέχτηκα κανένα, διότι πολύ απλά πίστευα ότι αυτοί δεν είναι άξιοι άνθρωποι για να παίξω μαζί τους. Όχι ότι εγώ είμαι βέβαια ο top, ξέρω εγώ, και ο perfect και ο καλύτερος. Κανένας δεν είναι τέλειος σε αυτόν τον πλανήτη. Όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Αλλά όταν βλέπω τέτοια teammates, εγώ δεν θέλω να έχω τέτοια teammates. Και αυτό εδώ το πράγμα πιστεύω ότι ήταν που ένωσε την AXLG Clan και όσοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στην AXLG Clan εδώ και 5 χρόνια, 4,5 χρόνια πόσο είμαστε τουλάχιστον. Αλλά ναι. Ευχαριστώ που καθίσατε ως εδώ για να ακούσετε αυτό το commentary. Το όνομά μου είναι Σωτήρης AXLG Greek Dude και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Until then, farewell.